Όταν μιλάμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σπάνιο νου μα πάει στην Ελλάδα. Ναι, μεν έχει στείλει η χώρα μα κάποια στρατιωτική βοήθεια, κυρίω τεθωρακισμένα BMP και πυρομαχικά, αλλά το πακέτο υποστήριξη χάθηκε μέσα στα πολλά τη Δύση. Παρ' όλα αυτά, έχουν υπάρξει αναφορέ για Έλληνε μισθοφόρου και θελοντέ στην Ουκρανία, τόσο στο ένα όσο και στο άλλο στρατόπεδο. Πρόσφατα είχαμε μιλήσει για μια εικόνα που δημοσιοποιήθηκε στο διαδίκτυο και έδειχνε την ελληνική σημαία σε ένα τεθωρακισμένο BMP της Ρωσικής Βάγκνερ. Τώρα έχουμε κάτι ακόμη πιο λεπτομερές, την αφήγηση ενός Έλληνα θελοντή που πολεμάει στο πλευρό των Ουκρανών, στο χειρότερο σημείο του πολέμου, τον Μπαχμούτ. Ο στρατιώτης ονοματικός σας τραυματιστήκε βέβαια και τώρα απέχει από τη μάχη αφού δέχεται ιατρική βοήθεια. Ο εθελοντής στρατιώτης περιέγραψε την τελευταία του αποστολή στον Παχμούτ μια ειδική αποστολή εφόδου που μετατράπηκε σε πραγματικό εφιάλτη όταν συνάντησαν Ρώσου μισθοφόρου τη Βάγνερ με δύο πολυβόλα PKM. Αν νομίζετε πω τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν χειρότερα, ακούστε τη συνέχεια. Σαν να μην έφταναν οι στρατιώτε τη Βάγνερ, τρόουν κατέκλυσαν τον ουρανό πάνω από του Ουκρανού στρατιώτε και ξεκίνησαν να του δρίχνουν εκρηκτικά. Και το κερασάκι στην τούρτα τη συμπλοκή ήταν το ρωσικό πυροβολικό, το οποίο ο Κώστας περιέγραψε ω συγκλονιστικό. Σύμφωνα με αυτόν, δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου τόσο πολλά και πυκνά πυρά, παρά την εμπειρία του και τη συμμετοχή του σε πολλέ παλαιότερε επιχειρήσει. Ο ίδιο έχει εκπαιδευτεί σε ειδικέ αποστολέ, οπότε δεν είναι όποιο και όποιο. Η κόλληση του Μπαχμούτ όμω δεν τελείωσε εκεί. Η οδό διαφυγή τη ομάδα του Κώστα ήταν επικίνδυνη λόγω τη παρουσία Ρώσων ελεύθερων σκοπευτών που παρακολουθούν συνεχώ τι μάχε από πολυόροφα κτίρια και εκτελούν του αφελεί. Αφού τραυματίστηκε σε δύο σημεία του σώματό του, η ομάδα του ξεκίνησε να υποχωρεί. Όμω ούτε εδώ τελειώνει ο γολγοθά του. Πολύ γρήγορα του στόχευσε ένα ρωσικό άρμα από απόσταση 4 χιλιόμετρων, ενώ ταυτόχρονα οι Ρώσοι στρατιώτε ξεκίνησαν προσπάθειε περικύκλωσή του. Αν και κατάφεραν να ελιχθούν ανάμεσα στα χαρακώματα, πέντε μέλη της ομάδας του έχασαν τη ζωή του από ένα βλήμα 120 χιλιοστών του ρωσικού πυροβολικού. Λίγο πριν φτάσει στο τεθωρακισμένο, ο Έλληνας εθελοντής τραυματίστηκε και ο ίδιο στο χέρι και στο πόδι από ρωσική οβίδα με αποτέλεσμα να χάσει 1,5 δάχτυλο. Στι δηλώσει του, ο Κώστα τόνισε πω ο Ουκρανικό στρατό μπορεί να νικήσει κάθε Ρώσο στρατιώτη, κάθε Ρώσο κομμάτι ο μισθοφόρο τη Βάγκνερ, αλλά όχι το πυροβολικό τη Μόσχα. Το περιβόητο αυτό το τμήμα του Ρωσικού στρατού δεν ξεπερνιέται. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.